Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Make It Easy. Σήμερα η συνταγή μας είναι μονόλεπτη, αλλά εντυπωσιακή. Θα φτιάξουμε ένα μοσαϊκό που θα είναι ατομικό, θα είναι γρήγορο, θα είναι μόλις με 4 υλικά, χωρίς μίξερ και πραγματικά θα εντυπωσιάσει τους πάντες. Το μόνο δύσκολο που έχει το μοσαϊκό είναι το ρολάρισμα, μετά το κόψιμο και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, το δύσκολο που έχει είναι να κάνουμε γκανάζι και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα θα σας κάνω μια συνταγή πραγματικά θα ενθουσιαστείτε. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω. Λοιπόν, έχω ένα μπολ. Θα ρίξω μέσα 250 γραμμάρια Lurpak Soft ανάλατο. Το Lurpak Soft παράγεται από εκλεκτό φρεσκοβούτυρο Lurpak και αγνά φυτικά έλαια για να λύφεται εύκολα, ακόμα και κρύο. Λοιπόν, ανοίγω τη συσκευασία εδώ. Αυτή είναι 500, θέλω τα 250 γραμμάρια, οπότε θέλω τη μέση. Και αυτό είναι το φανταστικό παπ. Τελειώσαμε. Ενώ φυσιολογικά, άμα βάζαμε το σκληρό το βουτυράκι, καταλαβαίνεις, θα θέλαμε μιξεράκι, θα θέλαμε διαδικασία ή να λιώσουμε το βούτυρο και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα εδώ πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ρίξαμε το Lurpak Soft, θα προσθέσω την άχνη και το κακάο. Αναλυτικά, βέβαια, τα υλικά για τη συνταγή βρίσκονται στο site μας. Από κάθε βίντεο έχουμε ένα link που το πατάτε και σας βγάζει στο site μας για να δείτε ακριβώς τα υλικά. Και τώρα, αν θέλετε να βάλετε και κάποιο ξηρό καρπό, μπορείτε να βάλετε, εννοείται, μέσα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και έχω κλέψει πάρα πολύ δρόμο γιατί δεν βάλαμε γάλα σε σπαγιές παραδοσιακές συνταγές. Να ξέρετε ότι στον κορμό είχε αυγό ομό για να δέσει τα υλικά. Βέβαια, τότε εντάξει, καταλαβαίνεις. Άλλοι κύριοι βάζουν και αλκοόλ, βάζουν και χυμούς, βάζουν και ξύσματα, βάζουν και γάλατα, βάζουν το ένα, βάζουν το άλλο. Εν τω μεταξύ, το μόνο που χρειάζεται είναι αυτό. Πώς το κλέψεις τώρα? Έχουμε κάνει μια ωραία επικάλυψη σοκολάτας. Δηλαδή, αυτό το frosting το χρησιμοποιούμε για οτιδήποτε κέικ μπορούμε να φτιάξουμε και εμείς τι θα ρίξουμε μέσα. Θα βάλουμε τύπου digestive. Γιατί είναι πιο πλούσια, είναι έτσι πιο healthy. Και θα τα σπάσουμε σε κομμάτια. Εδώ είμαστε. Δεν θα τα σπάσουμε τελείως, δεν θέλουμε να γίνουν θρύψαλα. Γιατί γενικά τα digestive, να θυμάστε ότι σπάνε πολύ πιο εύκολα από όσο σπάνε τα τύπου που την παίρνει. Και τι γίνεται, θα γίνει μετά αλεύρι και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Σπάμε σε κομμάτια, να υπάρχουν κομματάκια. Και τελειώσαμε. Και αυτό που θέλω να σας δείξω είναι αυτό που θα κάνω και εγώ. Λοιπόν, άμα έχετε το σκουπ που κατευθείαν πατάς και φεύγει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Συνήθως δεν έχετε το σκουπ, έχετε αυτό το σκουπάκι. Θέλω λίγο νεράκι εδώ. Και έτσι όπως είναι, βουτάω μέσα στο μπολάκι με το νερό. Παίρνω ένα σκουπ εδώ. Και αδειάζω. Ένα. Δύο. Τώρα θα μου πείτε, πες ρε Μιχάλη, εγώ σπίτι δεν έχω σκουπ, πες το. Κανένα πρόβλημα. Γιατί άμα δεν έχεις σκουπ, τι έχεις? Κουταλούπ. Παίρνεις το κουταλάκι σου εδώ. Ατομικά θα τα κάνουμε. Οπότε ουσιαστικά δεν χρειάζεται μετά να κόβεται. Ο καθένας έχει τη μερίδα του. Και βγάζεις κατευθείαν με το κουτάλι. Ποιος αρέσει περισσότερο, σκουπ ή κουταλούπ? Και τα δύο είναι ωραία. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Με τα σκουπ βγαίνει έτσι πιο ωραίο το σχήμα. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο έχετε λύσει τα προβλήματά σας. Γιατί δεν χρειάζεται να σκέφτεστε πώς θα το τυλίξετε, πώς θα το μεριδοποιήσετε, πώς θα το φτιάξετε. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και το Make It Easy, η ενότητα στο YouTube μας που κάνουμε μόνο τέτοιες συνταγές, αυτό το νόημα έχει. Θέλουμε να σας λύσουμε τα χέρια, να μην υπάρχει καμία περίπτωση να μην φτιάξετε κάποια συνταγή. Γιατί όλες οι συνταγές είναι πανεύκολες, γρήγορες, πεντανόστιμες. Και τώρα τι θέλω, τι ώρα είναι, φιλελάκι? Άκου, στην κατάψυξη, επειδή έχουμε Lurpak Soft μέσα, τρώγεται μετά λες και είναι παγωτάκι. Δεν σκληραίνει καθόλου. Δηλαδή γίνεται φανταστικό. Είτε συντήρηση είτε κατάψυξη δουλεύουν και τα δύο. Διαλέξτε και πάρτε ό,τι θέλετε. Εγώ έχω βάλει κατάψυξη εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Σε πόση ώρα τελειώσαμε? Καλά, τώρα μην πείτε ότι κάναμε πολλή ώρα. Καταλαβαίνετε. Επίτηδες, έλεγα και πράγματα. Θα μπορούσα να τελειώσω πολύ πιο νωρίς. Θα ρίξω λίγο κακάο από πάνω, εδώ. Και αυτό που θέλω να σας δείξω είναι πραγματικά ότι χρησιμοποιώντας Lurpak Soft, κατευθείαν με την κατάψυξη το βγάλα. Το είδατε, έτσι? Κοιτάξτε. Είναι σαν παγωτό. Το βλέπεις πως είναι μέσα. Ε. Τι πρέπει να κάνεις? Καλά. Κάνε και comments κάτω από το βίντεο, κάνε share τη συνταγή με τους φίλους σου και βέβαια φτιάξε τη συνταγή και στείλ μου φωτογραφίες. Ξέρω ότι αυτή η συνταγή θα γίνει best seller, θα τη φτιάξετε όλοι. Καλή μας όρεξη και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο με μια εύκολη και γρήγορη συνταγή. Βουαλά! Voilà.